Όπως γνωρίζετε, έγινε ένα αίτημα πρώτον για μια διετή παράταση σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και το δάνειο και δεύτερον ένα αίτημα σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους και άλλο ένα αίτημα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης. Τα αιτήματα αυτά θα συζητηθούν στο πλαίσιο του Eurogroup. Σε ό,τι αφορά την παράταση του προγράμματος στο πλαίσιο του EFSF, ελήφθη ήδη μία απόφαση του Eurogroup να μην υπάρξει μία τέτοια παράταση, διότι νομικά και τεχνικά δεν ήταν εφικτό να συμβεί αυτό στο πλαίσιο των λίγων ωρών που είχαν απομείνει μέχρι την εκπνοή του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά το αίτημα για αναδιάρθρωση του χρέους, ήταν κάτι που ήταν ανοιχτό εδώ και κάποια χρόνια. Ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε από τον Νοέμβριο 2012 στο πλαίσιο του Eurogroup και των συμπερασμάτων. Και βεβαίως έχει ξαναπροταθεί στις διαπραγματεύσεις από τις ελληνικές αρχές αρκετές φορές στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά το δάνειο από τον ESM, υπάρχει μια διαδικασία στο πλαίσιο της συνθήκης που διέπει τον ESM. Το πώς τώρα θα αξιολογηθεί αυτό το αίτημα και πώς θα έπρεπε να αποφασίσει το Eurogroup επ' αυτού σε σχέση με τη στήριξη του αιτήματος και σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα πρόγραμμα, ούτε αιρεσιμότητες, όρους στη βάση των οποίων μπορούμε να συζητήσουμε ή προαπαιτούμενα, τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα πιθανό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ESM. Ως προς το περιεχόμενο της επιστολής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή κάνει την προκαταρκτική αξιολόγηση, εξέταση αυτού του αιτήματος. Θα παρουσιάσει την ανάλυση της αργότερα στο Eurogroup μέσα στην ημέρα και εναπόκειται στο Eurogroup να πάρει την απόφαση για περαιτέρω βήματα. Gabriel Steinhauser from the Wall Street Journal. Sure. Με συγχωρείτε, λέει ο Αντιπρόεδρος, ξέχασα να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που υπογραμμίστηκε στην έκθεση των πέντε Προέδρων σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και το σχήμα σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια σταδιακή εφαρμογή, όμως θα πρέπει να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου. Για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σχήμα, αν θέλετε, ως σχήμα αντασφάλισης για τα προγράμματα των εγγύσεων καταθέσεων σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι έχουμε ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και ως θεσμοί σε ό,τι αφορά την δημιουργία ενός τέτοιου σχήματος που να επιτρέπει τη δημιουργία του βέλτιστου μοντέλου για ένα τέτοιο σχήμα. Εργαζόμαστε δηλαδή προς έναν τέτοιο στόχο και αυτή η δουλειά έχει ξεκινήσει τώρα. Δεν αναφερθήκατε και σε μία άλλη επιστολή την οποία λάβατε εχθές το βράδυ από τον Πρωθυπουργό που αναφερόταν και σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό. Ξέρω βέβαια ότι δεν έχει την τακτική